Ναι, αυτό. Όταν το φαγητό στάζει αγάπη, είναι δύσκολο να μην το φας. Και πολύ συχνά, όταν το φαγητό είναι έτοιμο, δεν μπορεί να έχει αγάπη. Δηλαδή, δεν είναι εναντίον του φασκουντάδικου, είναι αρχικός. Δηλαδή, ο πυρήνας της κοινωνίας ή η οικογένεια. Ναι, ναι, θα έλεγα της ανθρωπιάς, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να βρεθούμε μαζί και εγώ το λέω, η βαρύτητα αυτό που θα πω, γιατί θα έχει επιπτώσεις, συχαίνω με τα πλαίσια όπου ο καθένας τρώει μόνος του. Σας εξηγούν βέβαια ότι υπάρχει ένας λόγος κοινωνικός, είναι ότι ο πατέρας δουλεύει τάδε ώρα, η μάνα δουλεύει τάδε ώρα, τα παιδιά δουλεύουν τάδε ώρα και στο τέλος δεν είναι ποτέ μαζί ταυτόχρονα στο τραπέζι. Άρα το τραπέζι δεν είναι πια τραπέζι, μερικοί τρώνε ακόμα και όρθιοι μέσα στην κουζίνα, η μάνα ευτυχώς τρώει γιατί το παράγει επί τόπου και τα παιδιά το παίρνουν στην αρπαχτή. Αυτό το πράγμα εκφυλίζει αυτές τις σχέσεις, ενώ για μένα η ιδέα, όπως το λέει και εδώ, είναι ότι καθόμαστε για να χάσουμε χρόνο μαζί και τρώμε εκεί πέρα γιατί υπάρχει το θέμα της ενέργειας, δηλαδή πρέπει να επιβιώσουμε, αλλά προσέξτε, μοιραζόμαστε την επιβίωσή μας. Γι' αυτό ξέρετε πόσο τυπικό είναι όταν λέμε πάμε για καφέ ή πάμε για ένα ποτό. Όταν ακούω πάμε για ένα ποτό, είναι το χειρότερο που μπορούν να μου πουν, μην ανησυχείτε όσοι μου το έχουν πει ήδη. Δεν κρατάω κακία. Σας λέει ο άλλος ότι πάμε κάπου όπου θα πιούμε κάτι που είναι ήδη έτοιμο. Άρα μην ανησυχείς, δεν θα χάσουμε χρόνο. Και λες, Θεός με φυλάει. Μετά, όταν λέμε για καφέ, συνήθως πάμε και για κάτι άλλο. Εντάξει, το επιλέγετε τι θέλετε να πείτε εδώ. Ενώ όταν λέμε, ας πούμε, και νομίζω ότι το έχουμε και είναι πολύ σημαντικό στο ελληνικό στοιχείο, το έχουμε στη φιλοξενία. Στην Ελλάδα μας αρέσει να κερνάμε το φαγητό. Γιώργο, είναι κάτι που εγώ το ονομάζω αυτό με τα χαρά. Δηλαδή είναι η χαρά της χαράς. Όταν βλέπεις τον άλλον να χαίρεται, και το λέω με τον Γιώργο, δεν το λέω τυχαία, γιατί ο Γιώργος, ούτως ή άλλως η φυσιογνωμία του δεν μπορεί να κρύψει ότι έχει ταλέντο στον τομέα. Δεν το κρύβει. Υπάρχουν και άλλοι εδώ μέσα, σαν εμένα. Αλλά η ιδέα με τον Γιώργο, αυτό που μου αρέσει πρώτα απ' όλα, ο Γιώργος όταν θα κάνει την παραγγελία, θα την κάνει χάνοντας χρόνο. Δηλαδή, θα κάνει δίθεν ότι διαβάζει τον κατάλογο, αυτό είναι το ελληνικό, μετά στο τέλος θα πει, θα κλείσει τον κατάλογο και θα πει πες μου τι έχεις, ενώ θα να το πει πες μου τι έχεις πριν να ανοίξει τον κατάλογο, αλλά τέλος πάντων. Συνήθως πηγαίνουμε σε έναν χώρο που ξέρει ήδη ότι είναι καλός, αλλιώς δεν θα πηγαίναμε, άρα θέλει να πει ότι έχει κάνει ήδη το πειραματόζω. Δεν λέω πόσες φορές, Γιώργο. Και το βλέπω από το βλέμμα του την ώρα που μοιραζόμαστε αυτό το πράγμα και βέβαια, ξέρετε, όταν έχετε φίλους σαν εμένα, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, γιατί τρώνε και μιλάνε ταυτόχρονα, συνεχώς. Άρα πρέπει να τρώτε, πρέπει να το χαρείτε, πρέπει όμως να σας απασχολεί ο άλλος. Όπως μου έλεγε ένας φίλος όταν οδηγούσε, λέει τελικά με σένα, όταν οδηγώ, θα πρέπει να είναι γραμμένο μη μιλάτε στον οδηγό, γιατί χάνουμε συνεχώς. Άρα σιγά σιγά του έλεγα μερικές φορές, δέψε δεξιά και μετά συνέχιζα. Η ιδέα λοιπόν είναι... όταν ήταν μονόλογος δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, η ιδέα, γιατί βέβαια ούτε εγώ ήξερα που πάμε. Είναι η μεθοδολογία του Popper, αυτό που έχει σημασία δεν είναι από πού ξεκινάμε, αλλά στο τέλος που θα φτάσουμε, αλλά τουλάχιστον να φτάσουμε μαζί. Άρα, όταν εγώ είμαι με κάποιον που οδηγεί, κάνω ό,τι μπορώ για να την απασχολήσω, για να μην κοιμηθεί. Ναι, να μην κοιμηθεί, σωστά. Και εφόσον δεν κοιμάται, σιγά σιγά κάνει τον δρόμο και έτσι κάνουμε περισσότερη ώρα, είμαστε περισσότερη ώρα μαζί και έτσι γινόμαστε άνθρωποι. Άρα, αυτό ήθελα να σου πω. Και να το ξαναπώ και βέβαια επιλέγει και το χώρο. Δεν θα σας πω σε ποιο
πώς λέγεται εκεί που φάγαμε την τελευταία φορά μαζί, να θέλει να το μπερδέψουν και δεν θα το πω για να ζηλέψουν όλοι οι άλλοι. Και μόνο. Εδώ λοιπόν ο μικρός πρίγκιπας, θυμάστε, ο θεσμός παράγει δύο μοναδικές οντότητες. Εδώ είναι κάτι το πολύ παράξενο, προσέξτε, γιατί είναι μοναδικές μόνο όταν είναι μαζί. Το είναι απίστευτο άμα το σκεφτείτε. Είναι σαν μια κορώνα γράμμα. Δεν έχετε δει ποτέ κορώνα να περπατάει μόνο του. Άρα τελικά μπορεί αυτό να μας πει ότι ο δεσμός δημιουργεί κάτι το συμπληρωματικό, το οποίο θα είναι δύο πράγματα τα οποία είναι μοναδικά ο ένας για τον άλλον, και το ερώτημα μας είναι γιατί είναι μοναδικά ο ένας για τον άλλον και μπορεί να μπερδεύεται σε σχέση με το ο ένας ο άλλος ή ο άλλος. Και το πιο ωραίο βέβαια είναι όταν είναι και οι δύο ο άλλος άλλος. Τότε αποκτούν την έννοια του δεσμού. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τους κυνηγούς, το τι κέρδισες, και έχει ενδιαφέρον, μου έχει συμβεί σε διάρκεια να εξηγήσω ότι ο φίλος είναι ο επόμενος προδότης. Αυτό πάντοτε νευριάζει τους ανθρώπους, γιατί βέβαια είναι συντηρητικοί, ειδικά όταν είναι άτομα. Όταν είναι άτομα, τους αφήνω εκεί που θέλουν. Όταν είναι άνθρωποι, χανόμαστε στον δρόμο. Άρα, η ιδέα λειτουργεί ως εξής. Γιατί να έχω μία σχέση ενώ θα σταματήσει. Δηλαδή, γιατί να αγαπήσω τον άλλον σε φιλικό πλαίσιο ή ακόμα και ερωτικό, εφόσον ξέρω ότι θα σταματήσει. Προσέξτε, δεν το λέω με κακή έννοια, το λέω ας πούμε, φανταστείτε ότι είναι όπως λέμε για πάντα, άρα θα είναι μέχρι τώρα. Άρα θα σταματήσει. Εκτός αν είσαστε εντελώς ηλίθιοι και θεωρείτε ότι είσαστε θεοί. Το συμβαίνει σε μερικούς, αλλά προς το τέλος πάλι το καταλαβαίνω. Ιτήθηκαν στο μάλλον. Ναι, σωστά. Ναι. Και επειδή ο μαραθώνας εδώ έχει και πολλά εμπόδια, στο τέλος είναι πιο δύσκολο να σηκωθείς. Γιατί λοιπόν να χάσουμε χρόνο για να παράγουμε έναν δεσμό, να παράγουμε δύο μοναδικότητες, οι οποίες θα έχουν μια εξάρτηση, γιατί θα είναι μοναδικές μόνο όταν θα είναι μαζί, ενώ αυτό είναι καταδικασμένο εξάρτηση. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Είναι επειδή είναι καταδικασμένο εξ αρχής, επειδή έχει ένα τέλος προγραμματισμένο, τότε έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία να χάσουμε χρόνο να το κάνουμε. Και εδώ το βλέπουμε. Και όταν πλησίασε η ώρα του αποχωρισμού, αχ, είπε αλεπού, θα κλάψω. Λέει ο μικρός πρίγκιπας, εσύ φταίς. Εγώ δεν ήθελα το κακό σου. Εσύ θέλησες να σε ξημερώσω. Σωστά. Όμως θα κλάψω. Σωστά. Τι κέρδισες λοιπόν? Κέρδισα το χρώμα του σταριού. Έπειτα πρόσθεσε. Βγαίνει να ξαναδείς τα τριαντάφυλλα, θα καταλάβεις πως το δικό σου τριαντάφυλλο είναι μοναδικό στον κόσμο. Θα ξανάρθεις να με αποχαιρετήσεις και θα σου χαρίσω ένα μυστικό. Άρα, λέει θα κλάψω και βλέπετε ότι ο μικρός πρίγκιπας λέει μα εσύ το ήθελες. Είναι ακριβώς το ίδιο με τις σχέσεις. Το θέμα είναι αν τι θέλουμε και οι δύο, αν θέλουμε να κλάψουμε και οι δύο. Θέλετε και πόσο τρυφερό είναι να έχεις το ίδιο δάκρυ. Εντάξει, φαντάζεστε αυτό. Δηλαδή κλαίνουν και οι δύο, και επειδή δακρύζουν, γίνεται το ίδιο δάκρυ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια απόδειξη, αν θέλετε, πιο εικαστική, το τι σημαίνει μοιρασιά. Στα ελληνικά λέμε μοιράζομαι. Βέβαια το λέμε μοιραζόμαστε το φαγητό. Είναι βέβαια ψέμα. Γιατί το μοιράζουμε. Αλλά είναι η έκφραση, είναι η πατρική μορφή. Το λέω και για τους φιλόλογους τώρα. Γιατί σίγουρα θα μας πει κάτι τώρα σε λίγο. Μερικές φορές λοιπόν όταν έχουμε αυτές τις εκφράσεις
θα μπορούσαμε να το πούμε για το μικρό πρίγκιπα. Ρωτάω τώρα. Ο μικρός πρίγκιπας μοιράζεται αυτές τις στιγμές με τους άλλους που βλέπει ή τις μοιράζει. Θα μου πείτε τι εννοείται με αυτό. Εννοώ ότι οι άνθρωποι μοιράζονται. Ο μικρός πρίγκιπας δεν μοιράζεται. Μοιράζει. Είναι άλλη τράπεζα. Άρα έχει. Ο μικρός πρίγκιπας, ένα κοινωνικό άνθρωπο, μοιάζει με τέρα. Δηλαδή δεν είναι λογικό όλα αυτά που λέει. Άρα όσο πιο τέρας είναι, τόσο πιο πολύ μοιράζει και όχι μοιράζει. Γιατί δεν είναι καθόλου κοινωνικό. Άρα, ας περάσουμε γρήγορα στο μυστικό, γιατί τελείως θα σκάσει. Ωραία. Λέει λοιπόν, όταν ξαναγύρισε και έχει δει την... Όχι, θα σκάσετε πρώτα, μετά θα σας πω. Λέει λοιπόν στα τριαντάφυλλα, δεν μοιάζετε καθόλου με το δικό μου τριαντάφυλλο. Δεν είσαστε τίποτα ακόμα, τους είπε. Κανείς δεν σας έχει εξημερώσει και δεν έχετε εξημερώσει κανένα. Είσαστε όπως ήταν η αλεπού μου, μια αλεπού ίδια με άλλες 100.000, γίνανε όμως φίλοι και τώρα είναι μοναδικοί στον κόσμο. Πιο σκληρό τώρα αυτό. Για τα λαντάφυλλα στεκόταν θυγμένα. Είσαστε όμορφα, όμως είσαστε άδεια. Είναι πολύ σπάνιο να θεωρούμε ότι η ομορφιά μπορεί να είναι άδεια. Ενώ είναι πολύ συχνά που η ομορφιά είναι άδεια, γιατί δεν έχει εμπλουτιστεί με μία σχέση. Διότι η ομορφιά δεν είναι αναγκαστικά στην ώρα της, άρα δεν είναι αναγκαστικά ωραία. Ενώ οι άνθρωποι που είναι άσχημοι ξέρουν ότι πρέπει να είναι ωραίοι, γιατί δεν μπορούν να είναι όμορφοι. Άρα είναι στην ώρα τους. Συνήθως αγοράζουν ρολόι. Αυτό που έχουν τους έχει χαρίσει ο δοκιμάστη. Βέβαια το δικό μου τριαντάφυλλο είναι απλώς περαστικός, θα λέγει, όπως σας μοιάζει. Όμως εκείνο από μόνο του έχει περισσότερη σημασία από όλα εσάς, αφού εκείνο είναι που πότισα. Αφού εκείνο είναι που έβαλα κάτω από τη γυάλα, αφού εκείνο είναι που προστάτεψα με το παραβάν, αφού σε εκείνο σκότωσα τις κάμιες, εκτός από δύο-τρεις να γίνουν πεταλούδες, αφού εκείνο είναι που άκουγα να παραπονιέται ή να κομπάζει ή κάποιες φορές ακόμα και να σωπαίνει, αφού είναι το τριαντάφυλλο μου. Αν προσέξετε, η απόδειξη του μικρού πρίγκιπα το πόσο μοναδικό είναι το τριαντάφυλλό του, είναι απλώς το συνοθήλευμα από τα παράπονα. Δηλαδή δεν έχει κανένα στοιχείο που θα λέγαμε αντικειμενικά είναι θετικό. Όλα αυτά τα βλέπουμε ξεχωριστά ότι είναι, ας πούμε, δυσκολίες που του έχει προκαλέσει. Τελικά είναι αυτές οι δυσκολίες οι οποίες θα είναι τα χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία της σχέσης, που θα παράγουν, αν θέλετε, μία πολλαπλότητα σε αυτή τη σχέση και αυτή η σχέση θα είναι πλέον μοναδική. Άμα σκεφτεί λοιπόν ότι μία μοναδική σχέση μπορεί να χτιστεί σε πράγματα που φαίνονται θεμελιακά ανούσια, ενώ στην πραγματικότητα είναι ανούσια θεμέλια που παράγουν το μοναδικό. Και όταν προσπαθούμε να έχουμε μοναδικά θεμέλια, είμαστε θεμελιακά ανούσια. Έτσι λοιπόν με την αλεπού, θα το πω, αντίο είπε η αλεπού, να το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό, μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Το αληθινό μου όμως είναι, την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν. Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν, επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας. Νομίζω ότι αυτό ήταν και ο στόχος, είναι ότι διαβάζουμε το κείμενο, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η ουσία. Όταν διαβάζουμε το κείμενο για το μικρό πρίγκιπα, είμαστε πεπισμένοι ότι δεν είναι για μικρά παιδιά. Όταν το πιστεύουμε αυτό, πάλι φτύνουμε τον συγγραφέα. Γιατί μας λέει ότι είναι για μικρά.
Άρα είναι για μικρά παιδιά. Απλώς θέλει επένδυση στο διάβασμα. Θέλει επένδυση στην ανάγνωση και στην επεξήγηση. Ο μικρός πρίγκιπας δεν είναι ένα κείμενο που απλώς το δίνεται, πάρ' το, διάβασέ το, θα σου κάνει καλό. Είναι χάσε χρόνο πάνω σε αυτό το κείμενο για να δημιουργήσεις μια σχέση και θα ξαναμιλήσουμε πάνω σε αυτή τη σχέση. Αν δεν είσαστε προετοιμασμένοι να μιλήσετε για το μικρό πρίγκιπα, δεν θα δείτε μικρό πρίγκιπα. Ο μικρός πρίγκιπας δημιουργείται σιγά σιγά αυτά που λέμε, γιατί είναι μια σχέση ανθρωπιάς. Αυτό λοιπόν, θέλετε το παράδειγμα, το τριαντάφυλλο και η αλεπού ή τα άλλα στοιχεία που βλέπουμε και με το φίδι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και με το φίδι, μετά από το πηγάδι βέβαια, είναι ότι όλα είναι σημαντικά, όλα έχουν κάποιο νόημα, επιφανειακά έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχουν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο το να καταλήξουμε έτσι, αλλά η ιδέα είναι ότι όταν είναι άσπρος σαν χιόνι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μπορεί να δείτε άκουσε το μικρό πρίγκιπα, είμαστε στο κεφάλαιο 26. Άκουσε το μικρό πρίγκιπα να λέει μια άλλη φωνή, πρέπει να του απάντησε γιατί ξανά πει ναι, ναι, αυτή την ημέρα, μα δεν είναι αυτό το μέρος. Η μέρα και το μέρος, το όμορφο και το ωραίο, η ώρα, αν είναι η ώρα. Σε αυτό το σημείο λέει, το δηλητήριό σου είναι καλό, είσαι σίγουρος πως δεν θα με κάνεις να υποφέρω για πολλή ώρα. Κοντοστάθηκα με ένα σφίξιμο στην καρδιά, όμως συνέχισα να μην καταλαβαίνω. Τώρα φύγε, θέλω να κατεβώ. Εκεί πέρα βλέπει λοιπόν ο φίλος μας, ο αεροπόρος, το φίδι. Είναι αυτή η εικόνα, θυμάστε, για όσους τους έχει αγγίξει αυτό το πράγμα. Και λέει, τι είναι πάλι αυτή η ιστορία, μιλάς τώρα με τα φίδια. Αυτή η φράση είναι η μη αποδοχή. Δηλαδή, δεν θέλει να σκεφτεί αυτό που θα σκεφτόμαστε. Άρα κάνει δήθεν ότι είναι κάτι άλλο. Ενώ τον βλέπει πριν ότι ο μικρός πρίγκιπας έπεσε στην αγκαλιά άσπρο σαν το χιόνι. Άρα του λέει και εγώ σήμερα θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Είναι πολύ πιο μακριά. Πολύ πιο δύσκολο. Και εδώ λέει, ένιωθα καθαρά πως συνέβαινε κάτι το ιδιαίτερο. Είχε βλέμμα σοβαρό, χαμένο κάπου μακριά. Έχω το αρνί σου. Το κατσόνι το αρνί. Έχω και το φήμα του. Εδώ έχει σχέση με τον φόβο, αλλά αυτό δεν θέλω να σας το διαβάσω. Νομίζω ότι για να μπείτε πραγματικά στο τι λέει το τέλος, χρειάζεται μια μεγάλη κατανόηση το τι σημαίνει στα ενδιάμεσα, γιατί μας προετοιμάζει. Και είναι όπως οι σχέσεις. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι προς το τέλος. Είναι μερικοί που προς το τέλος το θυμούνται. Είναι μερικοί που προς το τέλος μας περιμένουν. Όσοι έχουν ζήσει έναν θάνατο στην οικογένειά τους μπορούν να καταλάβουν καλύτερα αυτά που λέμε τώρα, σε την αυτή τη στιγμή. Και
και για αυτούς που ζουν κοντά σε κάποιους. Πώς να καταλάβεις ότι υπάρχει ένα τέλος, το οποίο είναι μια μοναδικότητα, η οποία έχουμε αναδείξει και την οποία έχουμε θυσιάσει, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια αντίσταση, μια μορφή αντίστασης της ζωής και είναι απλώς μια καθυστέρηση. Δηλαδή, γεννιόμαστε για να πεθάνουμε. Υπάρχει άλλος λόγος, να το σκεφτείτε ορθολογικά. Απλώς, εμείς το ενδιάμεσο, επειδή το συνειδητοποιούμε, προσθέτουμε άλλα. Επειδή ως άνθρωποι είμαστε λίγο πιο δύσκολοι, καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί να πεθάνουμε για να έχουμε πόνο, πρέπει να προσθέσουμε και περισσότερο. Προσθέτουμε περισσότερο πόνο, θα σου πω αλλιώς. Ο Woody Allen έλεγε, ασχολούμαστε με πολύ μικρά προβλήματα συνεχώς όλη τη μέρα, να μην ασχολούμαστε με τα μεγάλα. Όταν έχετε αληθινές σχέσεις, ή όπως αυτή που αναδεικνύει ο μικρός πρίγκιπας και γι' αυτό νομίζω αγγίζει τους ανθρώπους, είναι ότι επί του πρακτέου μιλάμε μόνο για την ουσία. Δηλαδή βλέπουμε μια ζωή που έρχεται, ο μικρός πρίγκιπας μέχρι που θα τελειώσει, δεν μπαίνουμε σε καμία λεπτομέρεια η οποία είναι κοινωνική, του τύπου, ας πούμε, δεν με ρώτησε κανένας τι δουλειά κάνει ο μικρός πρίγκιπας. Επιλέξαμε να είναι το βασίλειο του μικρού πρίγκιπα. Εσύ δεν μου είπες γιατί να λες βασίλειο, επειδή θα πρέπει να ήταν πρίγκιπάτο. Άρα η ιδέα είναι ότι νομίζω ότι ανήκουμε σε αυτό το βασίλειο, επειδή αποδεχόμαστε ότι έδειξε κάτι. Είναι ακριβώς όπως έχετε στον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, αρχικά είναι κάποιος που τον απορρίπτουν όλοι και τελικά συνειδητοποιούν ότι μάλλον είναι σκιές και αυτός είναι το φως και δείχνει το φως. Ο μικρός πρίγκιπας δείχνει μόνο φως, δεν έχει σκιά, οι σκιές είναι οι άλλοι γι' αυτόν και σιγά σιγά το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται όταν σβήνεται το φως. Και ο Αντώνιος Σαντ-Εξουπέρι θα μπορούσε να έχει αποφύγει αυτό. Εντάξει. Θα μπορούσε να πείτε, ας πούμε, εντάξει, τώρα ένα βιβλίο για παιδιά να μιλάει και για τον θάνατο μαζί. Πρώτα απ' όλα μιλάει για τον θάνατο με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί με τον πρακτικό τρόπο, είναι όμως ουσιαστικό. Ο Άλμπερ Άινστεϊν έλεγε για τους φίλους, όταν είχε πεθάνει ο Λόνσμαν, λέει, όταν πεθαίνει ένας φίλος, είναι σαν ένα έργο τέχνης, το βλέπεις ολόκληρο. Από τότε που τον γνώρισες, ως το τέλος, τότε μπορείς να πεις, αυτός ήταν πραγματικά ένα έργο τέχνης. Εδώ έχετε ένα έργο τέχνης, το οποίο είναι τόσο σημαντικό και μας αγγίζει, που στην πραγματικότητα ο μικρός πρίγκιπας είναι σχεδόν κάποιος που γνωρίζουμε. Ενώ δεν τον έχουμε γνωρίσει και αν διαβάσουμε πραγματικά το κείμενο θα απολαύετε, χωρίς να απολαύσετε, την εξημέρωση. Θα δεσμευτείτε. Ο δεσμός έχει μια μορφή μοναδικότητας που μπορεί να είναι ο συγγραφέας με τον αναγνώστη μέσω του κειμένου που αντιπροσωπεύει αυτόν τον δεσμό και έτσι μας δείχνει πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ένα κείμενο που θα έλεγα ότι μπορεί να θεωρηθεί μάλιστα ως άνοιγμα ενός μονοπατιού στον εγκέφαλό μας ότι βλέπουμε κάπως διαφορετικά τις σχέσεις. Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη διάλεξη λέγοντας ότι δεν ήταν ακριβώς διάλεξη με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ που γνωριζόμαστε, έχουμε ξανασυναντηθεί ή έχουμε παίξει και θέατρο μαζί. Και είναι μάλλον, αν θέλετε, ένας μονόλογος σε ένα πολύ μικρό βασίλειο, απλώς έτυχε να είσαστε περαστικοί και έλεγα, ας το πω,
πω και σε αυτούς πριν σβήσουν τα φώτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.